Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της του νέου κομματός μας της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο συνάδελφός μου Θανάσης ο Λεβέτης ανέπτυξε επαρκέστατα, θεωρώ, τη γενική μας άποψη σε σχέση με το παρόν νομοσχέδιο. Αναγκαστικά εγώ θα περιοριστώ σε μια απλή αναφορά για τη θέση μας επί των άρθρων. Όσο αφορά το άρθρο 2, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε αναφαδών κατά, θεωρώντας ότι η βασική σύνταξη πρέπει να δίνεται επί ίσης όρης σε όλους. Το σύστημα που προτείνεται είναι ξένο στην έννοια της βασικής σύνταξης. Πρέπει να διαχωρίζεται από την αναλογική σύνταξη. Επιπλέον θεωρούμε τα 360 ευρώ ως βάση εκκίνησης πολύ λίγα. Είναι αυτό που υπογραμμίσαμε στην αρχική μας ομιλία. Μια τέτοια αναγκαία τομή έπρεπε να είχε γίνει χρόνια τώρα. Δεν τολμούσε όμως κανένας. Τώρα, κάτω από τη δαμόκλεια σπάθη της Τρόικας, προσπαθείτε, κύριε Υπουργέ, να δείξετε πόσο σπουδαία δουλειά κάνετε με το να εμφανίζετε ότι τελικά αυξάνετε το έλλειμμα μόνο κατά 3%, ενώ σας ζητούν 2,5%. Και η καταβολή, βεβαίως, η στέρηση της 13ης, 14ης σύνταξης αποτελεί το μεγάλο λύστημά μας. Λύστημά σας. Το άρθρο 3 είμαστε επίσης κατά, τα ποσοστά αναπλήρωση είναι πολύ μικρά. Επιπλέον, θα θέλαμε να κάνουμε μια ερώτηση, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Επειδή ο πίνακας είναι γραμμένος σαν αυτός της φορολογικής κλίμακας, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε γιατί δεν γίνεται απόλυτα κατανοητό αν, παραδείγματος χάρη, το ποσοστό 1,5% στην τελευταία κλίμακα αφορά όλο το ασφαλιστικό βίο ή υπολογίζεται μόνο για τα ημερομίσθια ασφάλισης από 11.700 έως 15.000. Αν δηλαδή στα 40 χρόνια ο εργαζόμενος θα λαμβάνει το 60% του μισθού του. Στο άρθρο 4 είμαστε κατά, στο άρθρο 5 κατά. Στα άρθρα 6, 7, 8, 9 ψηφίζουμε παρόν. Τόσα χρόνια γίνεται ένα μεγάλο πάρτι πράγματι με τις αναπηρικές συντάξεις, όπου άνθρωποι με πραγματική αναπηρία δυσκολεύουν να βγάλουν συντάξεις, ενώ χιλιάδες άλλοι απολάμβαναν τις συντάξεις χωρίς να τις δικαιούνται. Είμαστε υπέρ ενός μητρώου αναπηρίας, αλλά αυτό είναι κάτι που έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές. Όσο αφορά το άρθρο 10, είμαστε κατά. Δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε γιατί αντιτίθεται στην πρότασή μας. Βασική σύνταξη σε μια συγκεκριμένη ηλικία και πλήρως ανταποδοτική αναλογική σύνταξη, οπότε ο καθένας αποφασίζει πότε θα συνταξιοδοτηθεί. Στη Σοηδία, παραδείγματος χάρη, αυτή η δυνατότητα δίνεται από τα 55 έως 70. Δεν γίνεται να του επιβάλλει το κράτος πότε θα συνταξιοδοτηθεί. Άρθρο 11, είμαστε κατά. Και εδώ, μάλιστα, όσον αφορά την αναπροσαρμογή συντάξεων και ορίων ηλικίας, ένα αίτημα που έχει τεθεί, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα αίτημα που έχει τεθεί για αυξήσεις των συντάξεων που πέραν του δίκτυου τιμών κατανοητή θα λαμβάνει υπόψη την αύξηση του ΑΕΠ, το εφαρμόζεται μόνο για τη μείωσή του. Δηλαδή με απόλυτη λογική προσαρμογής και κάτι παραπάνω στη συγκυρία. Αυξάνεται στην ουσία λιγότερο από τον πληθωρισμό. Είναι αυτό κοινωνική δικαιοσύνη? Στο άρθρο 12 ψηφίζουμε παρόν, στο άρθρο 13 παρόν, στο άρθρο 14 υπέρ, όσο αφορά τις υπηκουρικές συντάξεις κατά. Πρέπει να αποδεσμευτούν αυτές από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Στο άρθρο 16 κατά. Στο άρθρο 17 για τον πίνακα βαρέων και αθηγηνών επαγγελμάτων, όντως υπάρχουν αδικίες και για τους εντός και για τους εκτός και θα έπρεπε να υπάρχει ήδη ένας καθορισμός και όχι να γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση. Στο άρθρο 18 παρόν. Στο άρθρο 19 ρυθμίσεις ΟΓΑ κατά. Και στο άρθρο 20 υπάρχει μια ειδική αναφορά. Κύριε Υπουργέ, σε αυτά τα άρθρα όντως εφαρμόζεται μια καινοτομία με το εργόσιμο. Μέχρι τώρα όντως ήταν εξαιρετικά δύσκολο, λόγω γραφειοκρατικών λόγων, να ασφαλίσει ακόμα και κάποιος που ήθελε το κατοίκον απασχολούμενο προσωπικό και τους απασχολούμενους ως εργάτες γης. Αλλά με αυτόν τον τρόπο που το κάνετε, ο οποίος είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, οι όροι ασφάλισης γίνονται εξαιρετικά ευνοϊκοί, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ίση μεταχείριση. Οι σφορές εργοδότη και εργαζόμενοι ανέρχονται με αυτόν τον τρόπο στο 20% αντί του 36% που ισχύει για όλους. Επιπλέον, διπλασιάζει και τις ημέρες ασφάλισης. Έτσι, μπορεί με το άρθρο αυτό και τη ρύθμιση να ανοίξει μια φάμπρικα πλαστών ενσύμων. Η σωστή γραμμή είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα με ίση μεταχείριση και χωρίς πρημοδότηση. Ακόμα χρειάζεται νόμος που να διευκρινίζει επακριβώς ποιοι καλύπτονται από αυτή τη ρύθμιση. Πάμε στο άρθρο, στο κεφάλαιο 5. Όσον αφορά το άρθρο 25, είμαστε κατά. Στο άρθρο 26, προγράμματα εθελούσιας εξόδου, ψηφίζουμε παρόν. Όσον αφορά το άρθρο 27, εντάξει στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, κατά. Στο άρθρο 28, παρόν.
και θα τοποθετηθούμε στην ψηφοφορία επί των άρθρων. Όσον αφορά το άρθρο 32, τα άρθρα 31 και 32, είπατε στην Επιτροπή ότι συμφωνείτε, δηλαδή υπέρ του ενιαίου συστήματος υπηρεσιών υγείας, μιας και είναι πάγιο έτοιμά μας η σύσταση ενιαίου φορέα υγείας. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, δεν μας έχετε απαντήσει, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά αυτό το θέμα. Όσον αφορά το άρθρο 33, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, δηλαδή για τα μεικτά κλιμάκια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ψηφίζουμε παρόν. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, αλλά χρόνια τώρα ακούμε για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με δημιουργία μεικτών κλιμακίων, με την ενίσχυση των ελέγχων, αλλά όλα αυτά χωρίς αποτέλεσμα. Είναι αναγκαία η γενναία αύξηση του προσωπικού, η οργάνωση του ΟΣΟΜΑ, κίνητρα οικονομικά, αλλά προπάντων απαιτούνται συστηματική έλεγχη ώστε να αλλάξει και η εργοδοτική αλλά και η εργατική κουλτούρα. Στο άρθρο 34 είμαστε υπέρ, δηλαδή σε σύσταση κέντρου πληροφόρηση, αρκεί να λειτουργήσει και να μην πρόκειται για άλλον ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό. Στο άρθρο 35 ψηφίζουμε κατά, 36 παρών, στο άρθρο 37. Χρηματοδότηση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Δεν αναφέρεται τίποτα για τη χρηματοδότηση των ταμείων. Στην ουσία, το κράτος εγγυάται μόνο τη βασική σύνταξη. Από εκεί και πέρα, για την αναλογική σύνταξη, απουσιάζει ο όρος εγγύηση. Στο άρθρο 38, εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, αφορά το ΛΑΦΚΑ, ψηφίζουμε παρόν. Επειδή το σύστημα ευνοεί τις υψηλές συντάξεις, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, το ασφαλιστικό σύστημα θα μπορούσε να εκφράζεται η αλληλεγγύη. Θα προτείναμε η κλιμάκωση να άρχιζε τα 1.700 ευρώ και όχι τα 1.400. Σε ένα όμως ανταποδοτικό σύστημα που εμείς προτείνουμε, κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να ισχύει. Άρθρο 39 παρών, άρθρο 40 υπέρ, συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος, αρκεί να υπάρχει ένας τρόπος διευκόλυνσης για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Συνεχίζουμε στο άρθρο 44, οικονομικά και οργανωτικά θέματα. Το άρθρο αυτό, κύριοι της κυβέρνησης, το θεωρούμε απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί επιδοτούνται διάφορα ταμεία, παραδείγματος χάρη στην παράγραφο 2 στον τομέα επικουρικής ασφάλισης ελληνικής χωροφυλακής, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενος στα Σώματα Ασφαλείας από το 5% επί του αντιτίμου των εισιτηρίων, ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρης κτλ. Πρέπει να υπάρχει ενοποίηση των ταμείων. Συνεχίζει το κράτος τις χαριστικές ρυθμίσεις. Στα άρθρα 45-52 ψηφίζουμε παρόν. Συνεχίζουμε και στο κεφάλαιο 1, το ενιαίο σύστημα ρύθμισης οφειλών. Γενικά είμαστε κατά αυτών των άρθρων για τη ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών και ιδιαίτερα από τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέγεθος προέρχεται από επιχειρήσεις που σκοπίμως απέφευγαν να αποδώσουν εισφορές λόγω της συνήθειας του κράτους να προβαίνει συνεχώς σε ανάλογες ρυθμίσεις την προσπάθεια για να εισπράξει έστω και κάτι. Κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Αναφέρομαι και θέλω να αναφερθώ στα άρθρα για τις ρυθμίσεις στα εργασιακά θέματα, για τις αναγκαίες ανάγκες εφαρμογής προγράμματος σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας. Κρατάμε μια επιφύλαξη σε σχέση με τη ρύθμιση, κύριε Υπουργέ, που αναφέρατε χτες όσον αφορά τη διαμεσολάβηση. Περιμένω να δούμε τη ρύθμιση, τουλάχιστον εγώ δεν την έχω πάρει ακόμα, ούτως ώστε να τοποθετηθούμε. Γενικώς όμως είμαστε κατά των άρθρων αυτών, για λόγους που αναφέρθηκε και ο Θανάσης Λευβάτης στην εισήγησή του. Περιμένουμε, όπως σας είπα, τη ρύθμιση αυτή για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα και επί αυτού του άρθρου. Ευχαριστώ πολύ.